και για τις βουλγάρες. Έχουμε αυτές εδώ πέρα τις περιβόητες βουλγάρες, οι οποίες είχαν εξαφρίσει. Δεν είχαν αφήσει επιβάτη και για επιβάτη μέσα στη λεωφορεία. Τους ξάφριζαν τα χρήματα, τους ξάφριζαν τα πορτοφόλια. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές. Χρήστος Γιασκουλίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ποιες είναι αυτές, να τις δούμε. Τις φάτσες τους, τα μπουμπούκια αυτές, νάτες. Αυτές λοιπόν, Χρήστο Γιασκουλίδη, ποιες είναι? Είναι λοιπόν μόλις μία εβδομάδα, περίπου 10 μέρες μετά τη σύλληψη 4 αλλοδαπών ανδρών, οι οποίοι λήφθηκαν πορτοφόλια μέσα σε λεωφορεία του αστικά λεωφορεία του ΑΣ. Τώρα έχουμε τη σύλληψη 2 ακόμη γυναικών από τη Βουλγαρία και βλέπουμε ότι αφενός τα κρούσματα αυτά είναι πολύ αυξημένα, ειδικά τις ημέρες των γιορτών, και η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένοι μέσα στα αστικά λεωφορεία και να προσέχουν πολύ τα προσωπικά τους αντικείμενα. Υπάρχουν λοιπόν σπήρες οργανωμένες, δεν είναι μονομένα άτομα, τα οποία παίρνουν πορτοφόλια, λεφτά, κινητά και ό,τι άλλο μπορούν, τα δίνουν από χέρι σε χέρι για να μην βρεθούν τα κλοπημαία πάνω σε κάποιον, και υπάρχει ολόκληρο σύστημα που δρούν οι σπήρες αυτές μέσα σε λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών. Να πούμε, Χρήστο μου, μισό λεπτό, πάρε μια ανάσα, Χρήστο μου. Ναι, ναι. Πάρε μια ανάσα, αγόρι μου, εδώ, περίμενε. Έτσι με τέτοια ταχύτητα τρέχανε οι συγκεκριμένες κυρίες που ξαφρίζανε πορτοφόλια, μπαίναν μέσα στα λεωφορεία. Μπαίνανε μέσα όπου υπήρχε συνωστισμός, βουτάγανε. Βουτάγανε. Γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία για αυτές εδώ τις απλοχέριδες. Εφόσον υπάρχουν οι φωτογραφίες, δεν έχει τόσο σημασία τα ονόματά τους, αλλά μπορούν να τις δουν οι πολίτες. Το κακό, όπως μας λένε οι αστυνομικές αρχές, είναι ότι τα παραπτώματα βάσει της νομοθεσίας που υπάρχει είναι τόσο απλά που οδηγούνται πολλές φορές στην αστυνομία και τις περισσότερες φορές αφήνονται σχεδόν αμέσως ελεύθερα όλα αυτά τα άτομα που συλλαμβάνονται για τέτοιες μικροκλοπές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ένα θέμα είναι γιατί πώς μπορεί να αλλάξει η νομοθεσία για να προστατευτούν, γιατί άμα ξέρω ότι θα συλληφθώ, αλλά την άλλη μέρα θα είμαι πάλι έξω να συνεχίσω τη δουλειά μου, εντός εισαγωγικών όρων δουλειά, τις απάτες μου, τότε λοιπόν σίγουρα ενθαρρύνονται αυτά. Το θέμα είναι ότι όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για αυτές τις γυναίκες, θα ξαναδούμε λίγο λοιπόν full τις εικόνες τους, θα ξαναδούμε τις γυναίκες, αυτές λοιπόν όποιος τις αναγνωρίζει, έχει συνασταθεί μαζί τους. Η ελληνική αστυνομία ψάχνει πληροφορίες περισσότερες. Ψάχνει να βρει περισσότερα στοιχεία. Είναι εκατοντάδες, όχι δεκάδες, εκατοντάδες τα θύματα τα οποία υπάρχουν από τη δράση των συγκεκριμένων γυναικών. Είχαν στήσει μία καλωστημένη έτσι συμμορία οι συγκεκριμένες. Και παλιά ευτυχώς, ιστορία. Πας, πέσανε στη φάκα της αστυνομίας. Χαρείτε τα μπουμπούκια, αυτές εδώ οι δύο κυρίες είναι. Να το καταγγείλουν χωρίς να φοβόνται τον κόσμο. Να το καταγγείλουν να βοηθήσουν την προανάκριση. Πολλά άτομα, ακόμη και άτομα με όψη ανυποψίαστη, είτε άτομα πιο μεγάλη ηλικία, είτε και καλωδημένα κάποιες φορές, δεν τα υποψιάζεται εύκολα κάποιος. Γι' αυτό οι αστυνομικές αρχές συνιστούν μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα τώρα τις ημέρες των γιορτών, σε όλες τις μεγάλες πόλεις που υπάρχει αστική συγκοινωνία, γιατί είναι φαινόμενο όλων των μεγάλων πόλεων. Χρήστο Γιασκουλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα στον Γιώργο Σαζακλή.